Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Χατζή και σε εσάς και στον κύριο Παπαχρήστο. Ναι, βεβαίως, ο Γιώργος Παπαχρήστος πάντα. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Παπά, ο οποίος, όπως μίλησε στο Sky και είπε, φαίνεται να επιμένει στην γραμμή που από την αρχή είχε χαράξει σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αδειών και τον νόμο του, ο οποίος είπε ότι δεν κρίθηκε ολόκληρος αντισυνταγματικός, αλλά η παράγραφος 2α. Θα ήθελα να ακούσω την υπεύθυνη γνώμη τη δική σας για το τι προτίθεστε να κάνετε μετά από τη σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Επικρατείας. Εγώ εξηγήσαμε, εμείς μάλλον στην Ένωση Κεντρών εξηγήσαμε και με χτεσινή ανακοίνωση ότι η αξία θα έχει να καταλήξουμε κάπου. Αλλιώς να λέει ένας κεντρών το Α, η Νέα Δημοκρατία το Β, ο άλλος το Γ και να είναι η χάβρα των Ιουδαίων, δεν έχει αξία. Πρέπει να βρεθεί το 19 το νούμερο, το χρυσό νούμερο 19 επί των 24. Μες. Επομένως φρονώ ότι πρέπει εδώ, αν θέλει η κυβέρνηση όντως να μείνει και να ασκήσει εξουσία, να συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν συμφωνεί κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπάς... Τι μιλάνε για διεργασίες τότε, άντεση. Αυτό που λέει ο κύριος Παπάς είναι η σκληρή γραμμή. Το ΚΚΕ ψηφίζει παρόν. Το ΚΚΕ έχει δύο ψήφους και ψηφίζει παρόν. Ναι, ναι. Και τέσσερις η Νέα Δημοκρατία, έξι. Ναι. Άρα πάμε 18. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει. Άρα τι συζητάμε και όλοι οι άλλοι. Ναι, εγώ σας ρώτησα ναι, να ακούσω τη δική σας άποψη. Πώς αξιολογείτε, τη σημερινή συνέντευξη του Υπουργού. Να κάνει ολόκληρος. Δεν θέλω να πω. Όχι, δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Παπά. Είναι κυβερνητική γραμμή. Δεν είναι προσωπικό. Η κυβέρνηση τώρα. Η κυβέρνηση ακριβώς. Συμφωνώ. Ο Τσίπρας, σαν υπεύθυνος όλων των πραγμάτων. Μάλιστα. Μάλιστα. Πρέπει να επέμβει να πάρει πίσω ολόκληρο τον νόμο Παπά. Μάλιστα. Αφού ειδικά δεν ξέρουμε και τους τι ακριβώς. Ακριβώς την ακριβή διατύπωση. Να πάρει ολόκληρο τον νόμο Παπά πίσω. Μάλιστα. Και να ψηφίσουν το πρόσωπο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Διαφορετικά. Δεν θα βρεθεί. Εσείς, εάν πάρουν το νόμο Παπά πίσω θα ψηφίσετε. Αυτόν που θα πει η Νέα Δημοκρατία. Εάν δεν τον πάρει το νόμο. Όχι, γιατί συμφωνούμε. Όχι, με τη Νέα είναι και σωστός άνθρωπος αυτός. Δεν είναι. Το ζήτημα, γιατί έχει κουραστεί και ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σε περίπτωση που ο κύριος Παπάς δεν δεχτεί, γιατί κι αυτός. Είναι ένας υπουργός, είναι, δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Αν δεν δεχτεί να αποσυρθεί αυτός ο νόμος, η κυβέρνηση, να το πω ξεκάθαρα, ο πρωθυπουργός δεν δεχτεί να αποσυρθεί ο νόμος και παραμείνει, θα ψηφίσετε. Ναι. Όχι. Και την άλλη φορά, όχι. Μόνο αν αποσυρθεί ο νόμος Παπά ψηφίζεται. Μόνο, βέβαια. Διότι κηρύχθηκε ένας νόμος αντισυνταγματικός. Δεν γνωρίζουμε επί ποιον άνθρωπο. Μπορεί στο σύνολό του, μπορεί, όπως λέει, πράγματι, πας επί μόνο δύο άνθρωπων. Με στο συνάστη νόμος, ο οποίος προβληματικός τέλος πάντων. Να το δούμε τι συμβαίνει. Ναι. Το καλό θα ήταν η κυβέρνηση να πάρει όλο πίσω. Και αν, όπως λέει, υπάρχουν διατυπώσεις άλλων άρθρων μέσα στον ίδιο νόμο που ενδιαφέρουν την κυβέρνηση και είναι χρήσιμες, να το φέρει με άλλο νόμο να το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, γιατί λέει ότι υπάρχουν άρθρα που είχαμε ψηφίσει. Μάλιστα. Αυτά τα άρθρα ήταν ουδέτερα. Ναι, δεν αφορούσαν εσουρού. Και αριθμό αδειών δηλαδή. Γιατί κάνουν το εξής πάντα, κύριε Χατζή, μέσα σε κάθε νόμο παρεμβάλλουν και άσχετες τροπολογίες. Ναι, βρήκαμε Παπά. Βρήκαμε Παπά να θάψουμε 5-6. Ναι, έτσι κάνει πάντα η κυβέρνηση. Για να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Πώς αξιολογείτε εσείς αυτές τις παλινοδίες και ουσιαστικά την επαναχώρηση της κυβέρνησης από ένα συνενετικό κλίμα το οποίο προέκυπτε εδώ και μερικές ημέρες? Πού την αποδίδετε? Δεν ξέρω. Πιθανώς να θέλουν να δραπετεύσουν. Τι να πω. Εννοείται. Δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα του ΕΣΟΡΟΥ. Το ανάγουν σε μεγάλο. Γιατί? Για να υποβιβάσουν οικονομικά από προσανατολισμό, εγώ. Βλέπετε. Αντιλαμβάνομαι. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αθήνα. Γιώργο, ξέρω αν θες κάτι περί αδειών, όχι. Όχι, δεν θέλω. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αθήνα, και το είπαμε και σαν πρώτο θέμα νωρίτερα με τον Γιώργο εδώ. Χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουμε δει συνταξιούχων έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Άνθρωποι του Μόχθου που τους είχαν υποσχεθεί πράγματα, δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτά και σήμερα βρίσκονται μπροστά σε πολύ άσχημες εκπλήξεις. Όχι μόνο να
μην πάρουν αυτά που τους είπανε, όχι μόνο να μείνει σταθερή η σύνταξή τους, αλλά θα κοπεί ακόμη περαιτέρω. Όπως μας εξήγησε ο Γιώργος Αυτιάς στον διάδρομο νωρίτερα εδώ στο Sky, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις. Θα ήθελα να ακούσω τη θέση σας τόσο για τον Υπουργό Εργασίας όσο και για την κυβέρνηση στο πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα. Εγώ τάζομαι πάντα υπέρ των απλών ανθρώπων και γι' αυτό η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων. Σας τα έχω πει. Ναι, να κόψουμε τις τριπλές συντάξεις. Έχουμε 330.000 τριπλές συντάξεις. Τριών κυρίων ταμείων. Να τις κάνουμε μονές, δηλαδή να τις συγχωνέψουμε σε μία και να μην είναι καμία πάνω από 1.500 ευρώ. Καθώς επίσης και 1.200.000 είναι οι διπλές συντάξεις και αυτές να συγχωνευτούν σε μία με ανώτατο πλαφόν 1.500 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαν λύση για να επαναφέρουμε ΚΑΣ, επιδόματα φτωχών ανθρώπων και για να μην πειράξουμε το χιλιάρικο. Δηλαδή το χιλιάρικο να μείνει άθικτο. Διαφορετικά, αν δεν βρίσκουμε ποσά μαζικά από τους έχοντες και κατέχοντες και πάμε οριζοντίως εις όλους, θα πάμε τα 600, θα τα κάνουμε σιγά σιγά 300, τα 1000 σιγά σιγά 700. Αυτό υφίστανται τώρα. Η ατολμία της κυβέρνησης να πειράξει τις βολεμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, που είναι βολεμένες από τα τελευταία 40 χρόνια με τροπολογίες ευεργετικές κλπ. Γιατί και τα τελευταία 40 χρόνια είναι υπεύθυνα για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει ευθύνη για τον ένα χρόνο. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ευτόχευσαν τη χώρα, να λέμε και την αλήθεια. Ναι. Έτσι, ναι. Όχι, εσείς λέτε την αλήθεια, εντάξει. Ναι. Εσείς θεωρείτε αυτό την αλήθεια. Ναι, εγώ, η άποψή μου είναι. Ναι. Δεν φταίει για όλα ο Τσίπρας. Όχι. Γιατί εμένα ήρθε στρατηγός στο γραφείο μου, κύριε Χατζή, και μου είπε ότι έπαιρνε 2.800. Και ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και ο Γιώργος Παπανδρέου που άρχισε τα κοψίματα, το πήγανε 1.350. Και ο Τσίπρας 1050. Ναι, μπαστώ σε μια χρεοκοπημένη χώρα ζούμε, έτσι δεν είναι. Το 85% το έκοψε ο Σαμαράς. Μάλιστα. Και το 15% έκοψε ο Τσίπρας. Ελέγχεται ο Τσίπρας περισσότερο, η κυβέρνηση παρούσα ελέγχεται περισσότερο, γιατί είχε πει άλλα και κάνει άλλα. Για τα ψέματα. Γιατί είχε πει ο Σαμαράς ότι τα κόψει. Συγγνώμη, ο Σαμαράς είχε πει του στρατηγού αυτό που είχε πάρει την ψήφο. Κυβερνάνε τώρα. Θα του τα πάει 1.300. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι βολές για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ωφελούν εσάς εκλογικά. Το αντιλαμβάνομαι αυτό και η κριτική σας. Εντάξει, βολές, τώρα, πρέπει να είμαι δίκαιος. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με την πολιτική που τηρήσε η κυρία Γεννηματά που πυροβολούσε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν συμφωνώ. Εσείς το θέλετε δημότυπο. Ναι. Πρέπει να είσαι δίκαιος, ας πούμε, στο κάθε τι για να ακούει ο κόσμος και να σε πιστεύει. Κύριε Πρόεδρε, ένα ερώτημα. Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις και πόσο σύντομα τις βλέπετε αυτές? Εγώ έχω πει ότι η εξέλιξη την βλέπω μετά τον Ιανουάριο, το αργότερο εκεί μέχρι την Άνοιξη, βλέπω την εξέλιξη των εκλογών. Αυτό βλέπω. Μέχρι τον Ιανουάριο τώρα, γιατί τόσο γιατί το βλέπω αυτό, γιατί το βλέπω. Ναι. Γιατί εργασιακά και ασφαλιστικό θα είναι τόσο βαριά πράγματα στην πλάτη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα αντέξει η κυβέρνηση. Δεν θα το αντέξει. Η κυβέρνηση δεν έχει θάρρος να πει την αλήθεια. Να πει ακόμη και στον συνταξιούχο σου κόβουμε συνταξιούχε. Γιατί να βάγγισαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Απαγορεύουν οι ξένοι το κράτος να επιδοτεί. Ναι. Παλαιότερα παίρναμε δάνεια και καλύπταμε τη διαφορά. Εσείς πιστεύετε, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ενώ δηλαδή η πρόορη προσφυγή στις κάλπες, μέχρι το Γενάρη λέει ο πρόεδρος, είναι η ενδεδειγμένη για τη χώρα αυτή την περίοδο? Όχι. Η ενδεδειγμένη είναι μια οικουμενική να κάνανε. Θα μετήχατε? Οι δύο μεγάλοι τουλάχιστον. Οι δύο μεγάλοι. Εσείς θα μετήχατε? Αυτό ζητάει εντάξει, το να μετήχα, εγώ σας έχω δηλώσει ότι όταν η συνένεση επικρατήσει και οι εγωισμοί παραμεριστούν, γιατί δύο εγωισμοί εμποδίζουν, ο εγωισμός Τσίπρα πώς θα δηλώσει αδυναμία και ο εγωισμός Μητσοτάκη ότι ενώ έχει δυναμική δημοσκοπική επικράτηση στη Νέα Δημοκρατία, παρά τα αυτά κάνει οικουμενική και θα δυσαρεστηθούν τα πλήθη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει και οι δύο να επιβάλλουν μέσα στα σκέρια τους την ανάγκη να βοηθηθεί η χώρα. Εάν σας είχε... Και όχι το κομματικό συμφέρον. Μάλιστα. Εάν σας ζητηθεί η χείρα βοηθείας από την κυβέρνηση σε μια δύσκολη φάση όπως αυτή... Η οικουμενική θα την προσφέρω. Όχι, όχι οικουμενική. Η παρούσα κυβέρνηση... Έχω δηλώσει. Έχετε δηλώσει και επιμένετε. Η παρούσα κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή
να φορτώνει φόρους και να κόβει μισθούς και συντάξεις. Σε αυτή την πολιτική δεν συμφωνώ. Σε ολόκληρη την πολιτική δηλαδή διαφωνώ. Μάλιστα. Αφού δεν παίρνουν γενναιότερα μέτρα να θίξουν τους έχοντες και κατέχοντες. Κατά συνέπεια... αν το κάνω θα γίνω συνένοχος με πράγματα που δεν συμφωνώ. Κατά συνέπεια μου λέτε ότι θα, μας λέτε ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι το Γενάρη. Έτσι, έτσι το βλέπω. Και μήπως τις επιδιώκει ο Τσίπρας για να κάνει και τη δεξιά παρένθεση. Ναι. Διότι να δραπετεύσει εννοείται για να έρθει ο Μητσοτάκης. Ναι, να δραπετεύσει, να έχει ο Μητσοτάκης μπροστά του ένα πολύ δύσκολο τοπίο, να αποδειχθεί ότι ούτε επενδύσεις θα έρθουν γιατί ξένοι με νούμερα, γιατί ο Μητσοτάκης να κάνει με την γεννηματά κυβέρνηση. Θα έχει πάλι 153-152, τέτοιο νούμερο θα έχει μες στη Βουλή. Οι επενδυτές πάλι θα φοβούνται. Την πολιτική σταθερότητα. Τον τρελό βουλευτή να ψηφίζει τον κάθε ένα που εκβιάζει. Μάλιστα. Οπότε θα συναντήσει μαύρα μαντάτα και ο Μητσοτάκης και θα καταρρεύσει και θα έχει τα του μηδέν πόνους. Σας ευχαριστούμε θερμά ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε εμφωτέρους. Την αγάπη. Καλημέρα.